συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, και με βάση την παρουσίαση που έγινε σήμερα για το ζήτημα της ψηφιοποίησης και για τα ηλεκτρονικά βιβλία, γίνεται κατανοητό ότι είναι μια εξέλιξη στα πλαίσια της αστικής στρατηγικής και πολιτικής. Όπως λοιπόν είναι αναμενόμενο, όλες οι πολιτικές δυνάμεις που υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και εκφράζονται και στο οικονομικό επιμελητήριο παίζουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του πλαισίου εφαρμογής της ψηφιοποίησης και τη στηρίζουν φυσικά από την πλευρά της εξυπηρέτησης της καπιταλιστικής ανάπτυξης και κερδοφορίας. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι το οικονομικό επιμελητήριο είναι ο επιστημονικός φορέας που συνδιαμορφώνει την αστική πολιτική με την κυβέρνηση. Και να θυμηθούμε και παλιότερα, νομίζω και λόγω του αντικειμένου, μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι, λογιστές, ελεγκτές, έχουμε την εξοικείωση, παρακολουθούμε τις επιλογές, τις προτάσεις του οικονομικού επιμελητηρίου σε φορολογικό και οικονομικό επίπεδο, που ουσιαστικά προειδεάζουν τις επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης. Και δεν είναι άλλες επιλογές από το να στηρίξουν τα συμφέροντα κατά περιόδους ανάλογα τις ανάγκες του κεφαλαίου. Συνεισφέρουν λοιπόν στην κατεύθυνση αυτή. Να θυμηθούμε καταρχήν για το ζήτημα της ψηφιοποίησης, ότι ήδη το ζήτημα άνοιξε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε συζήτηση και συνεργασία με το οικονομικό επιμελητήριο. Δεύτερον, κατά την περίοδο της πανδημίας, να θυμηθούμε τις προτάσεις του οικονομικού επιμελητήριου συνολικά, στήριξε την κυβέρνηση σε όλες τις επιλογές, όμως φάνηκε και ο στρατηγικός του προσανατολισμός στο προχώρημα της ψηφιοποίησης, παρά τις όποιες προτάσεις για την αναβολή της εφαρμογής του My Data. Να θυμηθούμε ότι επέμεναν στο ζήτημα του προχωρήματος της τηλεργασίας. Οι όποιες επιτροπές στήθηκαν, να θυμηθούμε ότι στήθηκαν την περίοδο των κινητοποιήσεων μισθωτών και αυταπασχολούμενων για μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους, και οι επιτροπές στήθηκαν από κοινού με το Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Οικονομικών, προφανώς και για να κατευνάσουν τις αντιδράσεις, προσπαθώντας να αποκρύψουν και σκάνδαλα τύπου Σκόιλ Ελικίκου. Επίσης, προχωρούν εδώ και χρόνια πιστοποίηση ειδικοτήτων. Υπάρχει ο πιλότος, η ειδικότητα του λογιστή φοροτέχνη, ο τρόπος που προχώρησε η πιστοποίηση τα προηγούμενα χρόνια. Προχωράνε όμως σε πιστοποίηση και άλλων ειδικοτήτων που επιβεβαιώνουν τις ανάγκες του κεφαλαίου στα πλαίσια της ψηφιοποιημένης πλέον οικονομίας, ειδικότητες όπως είναι ο οικονομικός αναλυτής, όπως είναι το προχώρημα ειδικοτήτων, πιστοποίησης ειδικοτήτων που έχουν να κάνουν με τον εσωτερικό έλεγχο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ειδικότητες που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση των επενδυτικών στοιχεδίων, που ουσιαστικά δείχνουν την κατεύθυνση επιτάχυνσης των επενδύσεων. Όμως ακόμα και τα όποια μέτρα προτείνουν που υποτίθεται υποδηλώνουν κάποια στοιχειώδη ελάφρυνση, όπως ας πούμε για παράδειγμα που ερχόταν αρχικά από δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ αλλά τελικά φαίνεται να την πλαισιώνουν και οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή για την ενίσχυση υποτίθεται των μικρών λογιστών, είναι πρόταση η οποία περνάει μέσα από τη συμφωνία, μέσα από το πρόγραμμα Ελλάδα 2, που οι προϋποθέσεις ουσιαστικά που υπονοούν προφανώς ευνοούν μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου. Ακόμα και στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά που έγινε, ακόμα και στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τα εργασιακά που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, που η συζήτηση έγινε κάτω από την έντονη πίεση της πανεπιστημονικής, ήταν αποκαλυπτική η συζήτηση, γιατί ακριβώς έβρισκαν θετικά στοιχεία και ενδεικτικά, να μην πλατιάσουν σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ένα από τα θετικά που ανακαλύπτουν είναι ο έλεγχος του ωραρίου βάσει του ψηφιακού αποτυπώματος. Δηλαδή επιβεβαιώνεται η επιλογή πια, ότι η τεχνολογία χρησιμοποιείται στον καπιταλισμό για την παραπέρα εντατικοποίηση, τον περισσότερο έλεγχο του εργαζόμενου από κάθε άποψη. Με αυτή την έννοια επιβεβαιώνεται η ρεαλιστικότητα των προτάσεων του ίδιου του Κομμουνιστικού Κόμματος, η μεγάλη μας διαφορά με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις που μπορεί απλά να μιλούν για την ανάγκη αναβολής του My Data, είναι ακριβώς η προοπτική που δίνουμε. Δηλαδή ότι εμείς παλεύουμε, και αυτό δεν είναι για κάποιο αόριστο μέλλον. Είναι η πάλη που κάνουμε σήμερα για το 8ωρο, είναι η πάλη που κάνουμε σήμερα
που δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για δουλειά και η ζωή με δικαιώματα, που όμως διαπερνάει, ουσιαστικά δείχνει το δρόμο για μια κοινωνία όπου, και, όπου η τεχνολογία θα αξιοποιείται πραγματικά για τις ανάγκες της κοινωνίας και της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, και όχι για την εξυπηρέτηση των λίγων και της κερδοφορίας του κεφαλαίου.